Σας έχω το καλύτερο για το τέλος. Και παρουσιάσεις και live interview. Το θέμα μας, όπως γνωρίζετε, είναι το νέο όραμα για την ελληνική στρατηγική ΑΠΕ και την πράσινη ενέργεια. Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εκ μέρους της Γιουνής έχουμε τον κύριο Γιώργο Πέχνετ-Λιβάνογλου, ο οποίος είναι ο Chief Technical Officer, αλλά και τον κύριο Ζήσιμο Μαντά, ο οποίος είναι ο Chief Business Development Officer. Και βεβαίως το DDLA Piper είναι ένα πολύ γνωστό δικηγορικό γραφείο, όλοι το γνωρίζετε. Κοντά μας είναι ο κύριος Ορέστης Ομράν, ο οποίος μιλάει βέβαια άπτες στα ελληνικά. Πριν κάνετε την παρουσίαση, θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Ομράν. Θέσατε κάποια θέματα στον Υπουργό. Κατά τη γνώμη σας, οι τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορούν τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ, αυτές οι εξελίξεις που έχουμε στις τρεις αυτές εταιρείες, πώς βλέπετε να αντιδράει η αγορά? Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από τη ΔΕΗ και αυτό που λέγεται για τη ΔΕΗ κατά κάποιο τρόπο και είναι ένα γνωστό έτσι αφήγημα τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η ΔΕΗ είναι too big to fail, είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει. Άρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τη ΔΕΗ, εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στη ΔΕΗ. Η αγορά βλέπει τουλάχιστον τις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης θετικά, δηλαδή την όλη συζήτηση που γίνεται γύρω από την απολιγνητοποίηση, η οποία θεωρούμε ότι είναι και ένας καλός τρόπος για να κερδιθεί χρόνο στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, πράγμα το οποίο δεν γινόταν μέχρι τώρα. Βλέπουμε δηλαδή τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, που είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα, η ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είπε προηγουμένως ο Υπουργός το μικρό ποσοστό, τη μικρή διείσδυση που είχε η ΔΕΗ μέχρι τώρα στη σχετική αγορά και την προσπάθεια που γίνεται να αυξηθεί. Αλλά και γενικότερα την τιτλοποίηση που επιχειρείται Φερρυππίν τώρα στη ΔΕΗ, η οποία θα αναμένεται να ενισχύσει οικονομικά την επιχείρηση. Όλα αυτά είναι βήματα τα οποία η αγορά βλέπει θετικά και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα συνεχίσουν. Τώρα, όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, νομίζω είναι κοινός τόπος πλέον ότι το σχέδιο της αναδιάρθρωσης της ΔΕΠΑ με την δημιουργία δύο θυγατρικών και την πώληση μίας εξ αυτών στην πραγματικότητα δεν δουλεύει. Ήταν ο νόμος 4601 του 19. Νομίζω ότι η νέα προσέγγιση, η οποία αφορά τη δημιουργία, αυτό τουλάχιστον ακούμε, έτσι, αφορά τη δημιουργία μιας holding εταιρείας και τη μεταβίβαση πλειοψηφικού ποσοστού σε αυτήν, νομίζω ότι αφενός από πλευράς εταιρικού δικαίου είναι πιο σωστή, αφετέρου θα δημιουργήσει και θα προσεγγίσει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και στα ΕΛΠΕ, κλείνοντας, νομίζω ότι μία ανάλυση από το μείζον στο Έλασον θα μας έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν βρέθηκε επενδυτής για το 51% με management rights, πιθανότατα θα είναι δύσκολο να βρεθεί επενδυτής για ένα μειοψηφικό ποσοστό το οποίο θα εκχωρούσε μόνο το δημόσιο. Οπότε η λογική της πώλησης, αν θέλετε, μέσω του χρηματιστηρίου είναι μία λογική την οποία η αγορά ακούει θετικά. Βέβαια, εκεί υπάρχουν κάποια pricing considerations, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι ενδιαφέρον δεδομένης και της επιτυχίας που είχε η έκδοση μου λόγω η πρόθετη των ΕΛΠΕ. Κάποιος να φτιάξει αυτό το μικρόφωνο και εγώ συνεχίζω με αυτό. Λοιπόν, συνολικά οι ξένοι επενδυτές, πώς βλέπετε να αντιδρούν στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης συνολικά αυτή την περίοδο στον τομέα της ενέργειας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέγεται τους τελευταίους μήνες από τότε που ανέλαβε αυτό που λέμε το νέο administration είναι ότι όντως το κλίμα είναι θετικό, είναι μάλλον πολύ θετικό. Κυρίως οι ξένοι επενδυτές ακούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει η νέα κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι σημαντική η μετάβαση από την θεωρία στην πράξη και αυτό πρέπει να γίνει με ταχύτητα. Ξέρετε, εμείς βλέπουμε πάρα πολύ τόσο οι επενδυτές, οι ξένοι, αλλά και εμείς οι σύμβουλοι τους. Μας αρέσει η ταχύτητα γιατί έτσι βγάζουμε τα χρήματά μας. Οπότε πρέπει να γίνουν γρήγορα πράγματα και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναδιάρθρωσης, ιδιωτικοποίησης πρέπει να γίνει γρήγορα. Αυτό είναι το ένα. Μίλησε ο Υπουργός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία και με θεσμικούς επενδυτές αλλά και με ιδιώτες επενδυτές ξένους είναι σημαντική. Η έναρξη της κατασκευής των αγωγών είναι σημαντική, διότι θα δώσει ρευστό στην αγορά και σε τοπικές οικονομίες. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω ως μια γενική παρατήρηση και κλείνω με αυτό είναι ότι δεν αρκεί μόνο η κυβερνητική πρωτοβουλία και η πολιτική βούληση για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στη χώρα. Χρειάζεται μια πολύπλευρη αντιμετώπιση και συνεισφορά όλων των stakeholders, όπως λέμε, για να
προχωρήσει το πράγμα. Και όταν λέω stakeholders, εννοώ προφανώς τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ενέργειας, τις διοικήσεις τους, εμάς τους συμβούλους που είμαστε γύρω από αυτή την αγορά, αλλά εννοούμε και το ρυθμιστή της αγοράς, την ΡΑΕ. Και είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια εξυγχρονισμού της ΡΑΕ, η οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να είναι αρρωγός των προσπαθειών των ξένων επενδυτών και όχι στην πραγματικότητα να τις εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν κλείνεται ακόμα. Είχετε άλλο ένα ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τη νέα επιτροπή, είπαμε ότι οι Ευρωπαίοι επικρίθηκαν πολλάκις και κατά πολλούς δικαιολογημένα για τις στάσεις τους ό,τι αφορά το θέμα της ΔΕΗ. Από εδώ και πέρα, η νέα επιτροπή τι θα κάνει, τι βλέπει. Υπάρχουν δύο αλληλένδετα αφηγήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας τα τελευταία χρόνια και είναι διαχρονικά τα αφηγήματα αυτά. Το πρώτο αφήγημα έχει να κάνει με την ανάγκη απεξάρτησης από την Ανατολή, από τη Ρωσία και από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όσον αφορά την παροχή ενέργειας. Το δεύτερο αφήγημα, που συνδέεται πολύ έντονα με αυτό, είναι το αφήγημα της πράσινης ενέργειας, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της ενέργειας για να μειωθούν οι εισαγωγές κτλ. Κτλ. Η νέα επιτροπή αντιλαμβάνεται, θεωρώ, αυτά τα δύο βασικά αφηγήματα και με αυτό που λέμε πράσινη συμφωνία για τις πρώτες 100 μέρες θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει η πολιτική δέσμευση για αύξηση του ποσοστού 50% για μείωση των εκπομπών διοξιδίου μέχρι το 2030, το οποίο είναι νεωτερικό, αλλά προφανώς και άλλες πρωτοβουλίες, και χρηματοδοτικές, αλλά και ρυθμιστικές, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήταν ο κύριος Ορέστης Ομράν. Λοιπόν, μοιράζεστε το μικρόφωνο, μοιράζεστε το χρόνο. Έχετε σύνολο, ξέρετε πόσο χρόνο. Σας απολαμβάνουμε. Τι κάνει η Γιουνής. Πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω, να σας πω δύο λόγια αναφορικά με την ιδιότητά μου και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΑΕΝ και δρατώμενος από αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Ομράν. Θέλω να προσθέσω το εξής. Θα πρέπει η νέα πολιτική ηγεσία να προστρέξει με προσοχή στις οποιοδήποτε τροποποιήσεις και διευκολύνσεις του επενδυτικού σχήματος και του ρυθμιστή, της περίφημης ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, διότι τα μηνύματα που καμιά φορά εκπέμπονται από δημοσιεύματα ή ακόμα και από συνεντεύξεις είναι αντιφατικά. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που φαίνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, ο οποίος είναι και ο τροφοδότης λογαριασμός των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου κυοφορούνται διάφορες αλλαγές οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν και οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές το κοιτάνε με αρκετά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά επιπλέον και οι οπλοποιήσεις στο αδειοδοτικό καθεστώς, όπως και η ανασυγκρότηση του ρυθμιστή, είναι κεφαλαίου σημασίας να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε τις επενδύσεις και να προχωρήσουμε. Έχω ετοιμάσει μία μικρή αυτά αναφορικά με το ρυθμιστικό. Θέλετε να κάτσουμε εμείς από εκεί, να δείτε εσείς από εδώ για να σας απολαύσουμε. Περάστε εμείς από εδώ. Λοιπόν, θα πολύ γρήγορα... Ελάτε και εδώ, μαζευτείτε λίγο να απολαύσουμε το βίντεο και μετά τελειώνουμε. Πολύ σύντομα, η τοποθέτησή μας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπροσωπώντας τον όμιλο εταιριών Γιουνής, έχει να κάνει με δύο βασικά πράγματα. Αφενός μεν την αλλαγή, τον disruption που έρχεται, επέρχεται με το target model στις ενεργειακές αγορές, με τις διασυνδέσεις και την ενδιάμεση μέσω μακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές ή συστήματα αντιλησοταμίευσης. Λοιπόν, το ενεργειακό παράδειγμα το οποίο έχουμε όλοι συνηθίσει είναι το κλασικό γραμμικό, όπου από τους σταθμούς παραγωγής που είναι εγκατεστημένοι εκεί που υπάρχει το δυναμικό, βλέπετε με τις γραμμές υψηλής τάσης μεταφέρουμε την ηλεκτρική ενέργεια στον τελικό καταναλωτή, είτε είναι βιομηχανία, είτε είναι μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα. Παράλληλα, στο σύστημα διασύνδεσης συνδέονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διασπαρμένα, με συγκεκριμένους όρους σύνδεσης, όπως διέπονται με το υφιστάμενο καθεστώς. Παράλληλα, παράλληλα θα δείτε στα μίδια συνδεδεμένα μας νησιά αυτό που επικρατεί σαν μοντέλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά κύριο λόγο από πετρέλαιο, ελαφρύ ή βαρύ, μαζούτ, αλλά επίσης και σε απομεμακρυσμένες εγκαταστάσεις και αιρέες κινητής τηλεφωνίας, ξενοδοχεία και διάφορα άλλα αλλιευτικά καταφύγια, όπου και ομοίως το πετρέλαιο είναι η βασική πηγή ενέργειας.
Τώρα, το επόμενο καθεστώς, το οποίο το βλέπουμε ως μέλλον, το οποίο έχει έρθει, και είμαι εδώ να σας δείξω μερικά παραδείγματα, έχει να κάνει ότι πλέον αυτό το γραμμικό μοντέλο, ενώ παράλληλα υπάρχουν οι σταθμοί παραγωγής, οι οποίοι τροφοδοτούν την τελική κατανάλωση, οι σταθμοί ΑΠΕ συνδέονται εκεί, έχουμε ήδη εφαρμόσει τεχνολογίες, την περίφημη καινοτομία στην ενέργεια, όπου με τα συστήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει και θα δείτε κάποιο το οποίο λειτουργεί ήδη στο σταθμό, τον υβριδικό σταθμό της Στήλου, μέσω μπαταριών και έξυπνης διαχείρισης των ενεργειακών πηγών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδιακοπτόμενες μπορούν να είναι πλήρως ελέγξιμες, μπορούν να είναι πλήρως κατανεμόμενες και να συνδράμουν ώστε να αναλάβουν φορτίο, μειώνοντας την παραγωγή των σταθμών δίζελ και μειώνοντας τις εκπομπές φυσικά. Με ένα, το σύστημα το περίφημο S4S. Παράλληλα, βλέπουμε συνέργειες στο κομμάτι της διασύνδεσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της ηλεκτροκίνησης αυτοκινήτων, πάντα με την προϋπόθεση της πράσινης ενέργειας, όπως επίσης ενεργειακές κοινότητες, όπου είναι και των stakeholders, των τοπικών παικτών της αγοράς, όπου έχουν ενεργό συμμετοχή συμμετέχοντας σε ενεργειακές κοινότητες και αυτές μπορούν να συνδράμουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Τέλος, και στις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις προτείνουμε λύσεις όμοιες, όπου υπάρχει ενδιάμεση αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών και ξύνων συστημάτων διαχείρισης. Να σας δείξω έναν τρόπο λειτουργίας του έργου, του περίφημου έργου της Στήλου, το οποίο είναι σε λειτουργία εδώ και ένα χρόνο. Αποτελείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία ανεμογεννήτρια μέσου μεγέθους, 800 kW, ένα φωτοβολταϊκό σταθμό και ένα σταθμό μπαταριών. Με το έξυπνο σύστημα που έχει αναπτυχθεί και ήδη λειτουργεί, το οποίο είναι συμβατό με τον ελληνικό κώδικα, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παρέχουμε εγγυημένα ποσά ενέργειας στο δίκτυο, πλήρως κατανεμόμενα, υποκαθιστώντας λειτουργία σταθμού δίζελ. Τέλος, μπορείτε να δείτε στο περίφημο site, το οποίο είναι ανοιχτό προς το κοινό, στην λειτουργία αυτή τη στιγμή στο σύστημα της Στήλου. Η ανεμογεννήτρια έχει μέσο αέρα, από ό,τι βλέπω, έχει 300 kW, ήλιο δεν έχουμε, είναι μηδενική η παραγωγή, ενώ η μπαταρία αυτή τη στιγμή δείχνει να φορτίζει με 270. Παράλληλα, αυτές είναι οι αποφευγόμενες εκπομπές αερίων ρήπων και προφανώς η αποφευγόμενη κατανάλωση καυσίμου δίζελ. Συνεχίζοντας, μπορούμε να πούμε το απότερο μέλλον της ενεργειακής αγοράς και με την εφαρμογή του Target Model, που είναι επιταγές από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μπορούμε να δούμε ότι με έξυπνα συστήματα παρακολούθησης, σε κάθε ένα υποσύστημα μπορούμε αφενός με να συμμετάχουμε ενεργά στην παραγωγή και στην διαχείριση των ανανεωσίμων πηγών, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα αυξημένο ενεργειακό μείγμα, το οποίο βασικό ρόλο θα έχουν οι ΑΠΕ. Με συστήματα αποθήκευσης και μεγάλες διασυνδέσεις, ακούμε κατά καιρούς η χώρα μας είναι γεωστρατηγικός παίκτης στο παιχνίδι των αγωγών, αλλά μιλάμε για αγωγούς φυσικού αερίου. Καιρός λοιπόν είναι να μιλήσουμε και για αγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η UNIS έχει ήδη προμοτάρει στον ENTSO, στον Ευρωπαϊκό Διαχειριστή, το περίφημο Southern Aegean Interconnector, το περίφημο SAI, το οποίο είναι ένας αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδέοντας την Αθήνα με κεντροβαρικό σημείο το νησί της Λέβηθας και την Κρήτη, κλείνοντας ένα βρόχο. Τελειώνω με τα συμπεράσματα, όπου είναι προφανές ότι η επόμενη μέρα στην ενέργεια θα μας βρει με αυξημένα ποσοστά διείσδυσης ανανεωσίμων. Αυτά τα ποσοστά μπορούν εύκολα να αντιθασευτούν με βραχυπρόνια ή μεσοπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας, τα οποία μέσω του μηχανισμού αγοράς εξισορρόπησης, αλλά ακόμα και των φορέων στη συγκεντρωτική διαχείριση, των περίφημων aggregators, θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα που μιλάμε για μια αηφορία και με μια πιο πράσινη κατανάλωση και παραγωγή για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, οι τοπικοί, οι local stakeholders, μπορούν μέσω ενεργειακών κοινοτήτων να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να εμβαθύνουν σε θέματα αυτονομίας, αλλά και κυρίως να μπορούμε να μιλάμε για πράσινα ενεργειακά hubs, τα οποία θα ενσωματωθούν σε ένα σύστημα με το target model. Η UNIS στοχεύει και προετοιμάζει το μέλλον σήμερα. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Γιώργο Πεχλιβάνολου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πεχλιβάνολου Γιώργος ονομάζομαι. Είμαι ο τεχνικός διευθυντής του ομίλου UNIS και θα σας μιλήσω για κάτι που είναι στο πλάι των ΑΠΕ. Συνεργάζεται πάρα πολύ καλά
με όλο το κομμάτι της παραγωγής ενέργειας που παρουσίασε ο κύριος Μαντάς. Είναι ουσιαστικά ένα νέο joint venture το οποίο ξεκινάει μεταξύ της Unis Energy Group και των θυγατρικών της και της εταιρείας Blink, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αμερική, εισηγμένη στο Nasdaq, και με την οποία εμείς θα αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό δίκτυο φορτιστών της Blink, αποσκοπώντας στο να φέρουμε ουσιαστικά την ηλεκτροκίνηση ένα βήμα πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά δεν χρειάζονται για την ώρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με την ηλεκτροκίνηση? Υπάρχει πολλής λόγος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα συστήματα αποθήκευσής τους, τα δίκτυα φόρτισης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το αν θα έρθει πρώτα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μετά το δίκτυο φόρτισης, ή πρώτα το δίκτυο και μετά θα φέρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό που βλέπουμε εμείς και που πιστεύουμε είναι ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Πρώτα γίνονται επενδύσεις στα δίκτυα και μετά δημιουργείται η αγορά για να έρθουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επίσης, όταν μιλάμε για δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το πράσινο συνδέεται 100% με αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για ηλεκτροκίνηση με όλα τα benefits που ζητάμε και τις διευκολύνσεις από κυβερνήσεις κτλ., αν δεν μιλάμε για πράσινη φόρτιση. Γιατί διαφορετικά φορτίζουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από ενέργεια που έχει παραχθεί από λιγνίτη, οπότε κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Άρα, το δίκτυο φόρτισης της Blink στην Ευρώπη, το οποίο τροφοδοτείται από τις παραγωγικές μονάδες του όμιλου Unis, είναι 100% πράσινο. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής ανεμογεννητριών, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έχει φτιάξει ο όμιλος Unis, όσο και στο κομμάτι της Αμερικής, από την Blink που έρχεται από την Αμερική η τεχνολογία φόρτισης, για να φτιάξουμε το ευρωπαϊκό δίκτυο φόρτισης με όρους που θα ταιριάζουν καλύτερα στα αντίστοιχα δίκτυα Ελλάδας και Ευρώπης. Αυτό που έχει αξία να δει κανείς είναι ποιοι είναι οι leaders εδώ πέρα. Για την ώρα, οι leaders είναι η Κίνα, η Αμερική και η Νορβηγία. Την Νορβηγία δεν θα την περίμενε κανείς, αν δεν ξέρει την ιστορία. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δείγμα το πώς μια κρατική παρέμβαση πολύ μικρή μπορεί να δημιουργήσει ένα disruptive model. Ουσιαστικά εκεί οι άνθρωποι τι κάνανε, δώσανε κάποια benefits στις εταιρείες που στείλουν δίκτυο και στους ανθρώπους για να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και υπήρξε ένα τεράστιο boom στις αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Κάτι τέτοιο λοιπόν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα θετικά παραδείγματα αυτών και να αρχίσουμε ιδανικά με την βοήθεια του κράτους εδώ να τροφοδοτούμε αυτή την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων η οποία θα αναπτυχθεί. Ποια είναι τα βασικά πράγματα, δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να κρατήσει κανείς? Το δίκτυο, όπως και όλα τα δίκτυα και όλες αυτές οι επενδύσεις, πρέπει να είναι οικονομικές. Δηλαδή, πρέπει να έχουν όρους οικονομικότητας. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα δίκτυο στο οποίο θα ρίξω αλόγιστο χρήμα και θα ζητά τεράστια ποσά για τη συντήρηση και τελικά δεν θα βγαίνει η επένδυση. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι κινήσεις να γίνονται με παίκτες που έχουν εμπειρία στο χώρο, γι' αυτό και η συνεργασία με την Blink, αλλά και με τέτοια λογική ώστε να υπάρχει μια οργανική ανάπτυξη. Πρέπει να συνδέει τα χαμηλότερα κόστη, ενεργειακά κόστη, τα χαμηλότερα κόστη μεταφοράς και τα χαμηλότερα κόστη λειτουργίας. Ένας από τους λόγους που εμείς κατασκευάζουμε στην μονάδα που έχουμε στην Μάνδρα τους φορτιστές μας, είναι γιατί έτσι μόνο μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο. Αντίστοιχα, ο στόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει πάρα πολλά ωφέλη για τους οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθώς επίσης προφανώς και για τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Αυτό που πολλές φορές ξεχνάμε είναι ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι απλά πιο πράσινο. Είναι και πολύ πιο οικονομικό από το συμβατικό αυτοκίνητο, για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να αναλύσουμε σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Ποιο είναι το ιδιαίτερο business model που φέρνει η Blink? Αυτή τη στιγμή η Blink είναι ουσιαστικά από τους ελάχιστους παρόχους ενέργειας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπου έχει ιδιόκτητο δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν συνέργειες και καθετοποίηση με όλες τις άλλες τεχνολογίες που αναφέρθηκαν πιο πριν και που μπορούμε να συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή, όπου το δίκτυο φορτιστών καθώς και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον δεν είναι ξεκομμένα από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η μπαταρία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα μπορούσε να ήταν μια μπαταρία στο νησί της Στήλου.
Με λίγα λόγια, το ρεύμα μπορεί να μπει στην μπαταρία ή να βγει από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα καινούργιο business model. Μπορεί να έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να βγάζω λεφτά από το αυτοκίνητό μου και να μην είναι απλά σαν ένα κέντρο κόστους. Όλες αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες λοιπόν αναπτύσσονται από τον όμιλό μας, εγκαθιστώνται φορτιστές. Οι πρώτοι ξεκινήσανε και μπήκαν στη γέφυρα ρίου αντιρίου. Η γέφυρα είναι και ένα σύμβολο γεφυρώματος ουσιαστικά της Αμερικής με την Ευρώπη. Και τροφοδότηση γίνεται από την We Energy, μια θυγατρική του ομίλου μας, με πράσινη ενέργεια. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το δίκτυο αυτό. Συνεχίζουμε να βάζουμε φορτιστές με ταχύτατους ρυθμούς και κατευθυνόμαστε ουσιαστικά στο ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο ιδανικά θα έχει και τις εξής, θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε συνηθίσει για το κομμάτι των τραπεζικών συναλλαγών. Θέλουμε roaming, όπως έχουμε στα κινητά, θέλουμε διασυνοριακές συναλλαγές, θέλουμε να μπορούμε να πηγαίνουμε, να έχουμε τον ηλεκτροκίνητο τουρισμό, να πηγαίνουμε από χώρα σε χώρα και να φορτίζουμε το αυτοκίνητό μας χωρίς να έχουμε μεγάλα κόστη. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε λοιπόν με αυτούς τους τρόπους και τις τεχνολογίες που αναπτύσσουμε, στις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και αναλυτικότερα κάποια άλλη στιγμή. Αυτά και από μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί Unis? Από πού βγαίνει το Unis, γιατί την ονομάστε έτσι την εταιρεία? Είναι η Ευνίκη. Δηλαδή? Αρχαία μούσα στην μυθολογία και είναι η καλή νίκη ουσιαστικά. Και γι' αυτό και η ανεμογεννήτριά μας ονομάζεται Θέτης, που είναι επίσης μια μούσα. Ακολουθούμε έτσι λίγο το... Ωραία, να σας εμπνέουν οι μούσες λοιπόν. Σας ευχαριστούμε κύριε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την DLA Piper και τη Unis που είναι και από τους χορηγούς μας για τις παρουσιάσεις σας και το live interview που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Πρόεδρο. Πρόεδρε, πώς πήγαμε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ.